Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας ποικιλοτρόπως. Οι 24 ώρες βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, σε ένα οδηπορικό όπου θα καταγράψουμε συναισθήματα και εικόνες από μια περιοχή όπου πέρσι ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα έσφιζε από ζωή. Πρώτος σταθμός η Αγία Ανάπα και συγκεκριμένα μια παραλία η οποία αποτελεί σήμα κατά τεθέν για την περιοχή. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο δημοφιλείς αλλά και ομορφότερες παραλίες όχι μόνο της Κύπρου αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Η παραλία νησί εδώ στην Αγία Ανάπα σε τίποτα δεν θυμίζει την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου επικρατούσε ο πανικός. Σήμερα το μόνο που ακούς είναι τον ήχο της θάλασσας. Κύριε Μιχάλη μου, τα καθήκοντα σας εδώ στην παραλία νησί ποια είναι? Τα καθήκοντα μου είμαι ναυαγοσώστης. Και τώρα επειδή είμαι μόνιμος ναυαγοσώστης, είμαι εδώ για την ασφάλεια. Μάλιστα, άρα προσέχετε και με αφορμή και τα νέα δεδομένα που μας δημιούργησε ο κορονοϊός. Ναι, οπωσδήποτε. Είμαστε απλά για την ασφάλεια. Αν τυχόν έρθει κάποιος για κολύμπη. Φυσικά ο κόσμος είναι νομοταγής από ό,τι φάνηκε. Υπάρχουν τα περίπολα καθημερινώς που έρχεται η αστυνομία, ελέγχει. Μέχρι τώρα δεν συναντήσαμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Πόσον καιρό έρχεστε εδώ? Νοείτε πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια? Και 34 χρόνια. 34 χρόνια. Στην ίδια παραλία. 27. 27 εδώ. Στο ίδιο πόστο, ναι. Κύριε Μιχαλή μου, από την εμπειρία τόσο χρόνων που είστε εδώ, θέλουμε να μας περιγράψετε λίγο τις εικόνες, τις αντίθετες, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εντός ανεφανές, πέρσι τέτοια τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, εδώ η παραλία ήταν γεμάτη από κόσμο. Φέτος είμαστε εγώ και ακόμα δύο συνάδελφοι μου. Κοίταξε, μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι θα γίνεται τούτη η ιστορία με τον ιό. Εύχομαι τα πράγματα να όσο το συντομότερο για να μπορεί να δει ξανά ζωή στην περιοχή εδώ και όλοι ο κόσμος. Ναι. Πέρσι περίπου πόσος κόσμος συγκεντρώνεται εδώ τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου? Κοιτάξτε, πάντοτε γύρω στο Πάσχα ο κόσμος είναι πάρα πολύ εδώ. Μπορεί να έχει και 2.000 κόσμο. Όλα τα ξενοδοχεία ήταν ανοιχτά. Υπήρχε ζωή. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Εσύ πώς νιώθεις έτσι με τούν την εικόνα? Να σου πω, από τη μια είναι και πολύ όμορφο να βλέπεις μια από τις πιο γνωστές και πολυπληθείς παραλίες στο φυσικό τους πλαίσιο, αλλά από την άλλη είναι και ο κόσμος ο οποίος πρέπει να δουλέψει. Κοιτάξτε, για μένα είναι καθόλου όμορφο. Το να είμαι συνηθισμένος για 34 χρόνια, να είμαι μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή και τώρα να είμαι μόνος μου εδώ στην παραλία, αντιλαμβάνεσαι ούτε στα πιο άσχημα όνειρα δεν νομίζω να παίρνει κανένα από το μυαλό του ότι θα υπήρχε αυτή η κατάσταση.
Αυτό είναι κάτι το ωραίο. Αφήνοντας πίσω μας την παραλία Νίσι Μπιτς, κατευθυνθήκαμε προς το λιμανάκι της Αγίας Νάπας. Στη διαδρομή συναντήσαμε ελάχιστους ανθρώπους, η πλειοψηφία των οποίων ήταν υπάλληλοι του Δήμου. Την ίδια εικόνα αντιμετωπίσαμε και στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας. Οι ελάχιστοι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη συντήρηση των σκαφών και των βαρκών τους. Κύριε Δάκη μου, είμαστε εδώ στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας. Τι ακριβώς κάνετε αυτήν την περίοδο? Κάθε χρόνο, επειδή το σκάφος τούτον είναι ξύλινο, πρέπει να φυγαίνει έξω από το νερό για να συντηρείται. Γι' αυτό έκαναμε το τρόλεϊ, βγάζουμε την έξω και συντηρούμε την. Επειδή είναι αρκετά παλαιό, αλλά είναι πολύ καλή κατάστασή του, αποφασίσαμε να την κάνουμε fiber class στη μέση. Μάλιστα. Για να διατηρήσουμε πάνω το κάτω, το ξύλο πρέπει να αναπνέει, γι' αυτό δεν το κάνουμε fiber class. Για να πάει περισσότερα χρόνια. Είναι κατασκευή το σκάφος του 85 περίπου. Ναι. Αρκετά χρόνια. Το κατασκευάσα είναι στην Πάφο. Ναι, είναι αρκετά καλό, δυνατό σκάφος. Και πώς το χρησιμοποιάτε, Αρχικά, επειδή είχα στο Βαρόσιν παρόμοιο σκάφος και φύσαμε το ποκί, είχα πάντα την αγάπη να κάνω παρόμοιο σκάφος. Ήβρα τούτον, εγόρασα το 90, το 91 συγκεκριμένα. Και από τότε έχω το. Χρησιμοποιούσαμε το για να κάνουμε κουραζιέρες στον Πρωταρά. Ήταν μικρά τα σκάφη τότε. Τούτο ήταν το δεύτερο σκάφος που υπήρχε. Μετά το 99 κατασκευάσαν τα μεγάλα τα σκάφη, οπότε τούτα μπήκαν κατά κάποιο τρόπο στο περιθώριο. Η αγάπη μας όπως προς τη θάλασσα και προς το σκάφος διατηρούμε τι. Και προσπαθούμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μου, οι γιους μου τούτοι. Είναι και τούτοι αγαπούν τη θάλασσα και έτσι έρχονται, συντηρούνται τώρα λόγω της κατάστασης, δουλεύουν αλλού. Έρχονται, συντηρούνται να την διστάσουμε τώρα που δουλεύουν αλλού, δεν έχουν δουλειά να δουλέψουν. Μάλιστα. Λόγω του κορονοϊού. Ωφέλεσε δηλαδή στη συντήρηση του σκάφους μας. Πώς νιώθετε που βλέπετε και είναι έτσι έρημη την Αγία Νάπα? Είναι πολύ, πολύ λυπηρό να βλέπεις την κατάσταση. Αλλά είναι αναγκαίο κακό. Τι θα κάνουμε. Τώρα η κατάσταση πώς θα αντιμετωπιστεί εδώ στην περιοχή που ζει από τον τουρισμό? Η κατάσταση πιστεύω φέτος είναι νεκρή. Δεν θα έχει τίποτα. Το κράτος θέλει να ανοίξει γύρω να κάνει τούτο, μα να ανοίξει να δουλέψει με ποιους. Ο καθένας πλέον θα το καταλάβει το γούλος ο κόσμος ότι από εδώ και τώρα, από τώρα και στο εξής, πρέπει να κυκλοφορούμε με μάσκα, προσεκτικά, μακριώνας από τον άλλον, ώστε να δούμε αν βρεθεί κανένα εμβόλιο, οπότε ο κόσμος να μην φοβάται. Διότι δεν σηκώνει η δουλειά τούτη επιπολαιότητες. Δυστυχώς
Θεωρείται χαμένη τη χρονιά. Λες είναι ότι είναι να έρθει κόσμος τον Ιούνιο και λοιπά. Εγώ πιστεύω έτσι θα έρθει, διότι από πού είναι να έρθει. Οι Σουηδοί έβαλαν περιορισμούς και τώρα τελευταίως άκουσα έχει έξαρση ο κορονοϊός και έχουν και νεκρούς αρκετούς και λοιπά. Είχαμε η Αγγλία το ίδιο. Αν κοιτάξετε, άμα σκεφτούμε λίγο πιο μακριά, ένας που να το ρισκάρει για να έρθει, φανταστείτε, να σταματήσουν άρα οι περιορισμοί, δηλαδή θα θέλει να τον εξετάσουν στο αεροδρόμιο, να τον βάλουν σε 5-6 μέρες, να τον ξαναελέξουν, να είναι σίγουροι ότι θα μολύνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μπορεί κανένα να ξέρει με τα βεβαιότητα πώς θα γίνει το μέλλον. Δηλαδή, μιλούμε για τον Ιούνιο και μετά, αν έρθει κανένας άνθρωπος. Μιλούμε για εσωτερικό τουρισμό, ορισμένα ξενοδοχεία κλπ. Ο εσωτερικός τουρισμός πόσος είναι, ελάχιστο, τα ξενοδοχεία είναι πολλά, να μοιραστεί τα έσοδα. Τι λέει ο κόσμος, να ανοίξουν ή παραπάνω ή περισσότεροι θα τα αφήσουν κλειστά. Από ό,τι ακούμε δαμέ με τους φίλους μας και λοιπά, μάλλον θα ανοίξουν ως τον Ιούνιο, να δουν την εξέλιξη των πραγμάτων και να αποφασίσει ο καθένας ανάλογα με το υποστατικό που κατέχει. Έχει που έχουν διαμερίσματα. Είναι πιο εύκολο να μην το ανοίξουν. Ένας που έχει ένα ξενοδοχείο και έχει 20-30 άτομα, τι θα κάνει και το προσωπικό, ποιος θα πληρώνει. Σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο. Πώς θα ζήσει εκείνος ο κόσμος. Πιστεύω ότι είναι να δυσκολευτεί ο κόσμος πολλά, πολλά. Τα δύσκολα ακόμα ήρθαν. Τα δύσκολα είναι να έρθουν σε λίγο. Αυτή είναι η άποψη. Ένα μικρό ξενοδοχείο, μια οικογενειακή μικρή επιχείρηση και ασχολούμαστε με τον τουρισμό χρόνια. Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι η πιο δύσκολη χρονιά η φετινή. Είχε και παλιά δύσκολες χρονιές, όμως φέρος έχει ιδιαιτερότητες. Όντως είναι δύσκολη. Μάλιστα. Άρα, αλλά εσείς συνεχίζετε να προετοιμάζεστε. Περισσότερο κάνουμε γιατί είμαστε σε καραντίνα. Ναι. Για να μην βαρκούμαστε, ασχολούμαστε με λίγα πράγματα για να περνά και η ώρα μας. Μάλιστα. Δεν έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για τη σεζόν. Αυτό θα σας ρωτούσα, να μας πείτε λίγο έτσι τις προσδοκίες σας, μιας και γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, καλύτερα από τον καθένα και τις τάσεις και από πού είναι οι τουρίστες που φιλοξενείτε στο ξενοδοχείο σας κλπ. Εκ των προτέρων που άρχισε η ιστορία του με τον κορονοϊό, αντιληφθήκαμε κι εμείς ότι ένα δύσκολη σεζόν. Γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από τους προορισμούς που δεχόμαστε τουρίστες. Όπως η Αγγλία μπορεί να τελειώσει το πρόβλημα στις άλλες χώρες. Ποια είναι να είναι οι συνθήκες μετά που να ξαναεπανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς, αν είναι όντως κανονικοί. Ήδη ακούνται εταιρείες που δυσκολεύονται αεροπορικές, τουριστικές. Σίγουρα είναι πολλά διαφορετικές οι συνθήκες. Γιατί με τα νέα δεδομένα που να ξαναρχίσουμε σιγά σιγά, γιατί να πάρει χρόνο, έχει πολλές εταιρείες τουριστικές, αεροπορικές, που θα υπάρξουν ή να αλλάξουν, να προσδιορίσουν τα προγράμματα τους. Δηλαδή πρέπει να αρχίσει δουλειά από την αρχή. Θα πάρει χρόνο να ξαναεπανέρθουμε στα προηγούμενα επίπεδα που είμαστε. Εσείς κατά κύριο λόγο, αν συγκρίνουμε με την περσινή χρονιά, η πλειοψηφία των πελατών σας σε αυτήν την μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από πού ήταν? Εμείς, επειδή είμαστε χρόνια που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε τακτική πελατεία από Αγγλία, από Κύπρο, από Νορβηγία, διάφορους προορισμούς. Anyway, ο Απρίλης δεν είναι δυνατός μήνας. Όμως,
θα είναι και η συνέχεια. Δηλαδή, στους καλοκαιρινούς, τους high μήνες που λέμε, δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν πέρσι. Αυτό επηρεάζει και τη ζωή σας ευρύτερα σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, την οικογένεια κλπ. Σίγουρα. Εντάξει, εμείς είμαστε μικρή επιχείρηση. Ενώ βιός σας δηλαδή εδώ. Ναι, είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, ζούμε που είναι το πράγμα. Έχουμε τις υποχρεώσεις μας. Εντάξει, είμαστε μικρή επιχείρηση. Πιο λίγα προβλήματα, πιο μεγάλες σίγουρα να έχουν περισσότερα. Να υπάρξει ανεργία. Ήδη εμείς, ας πούμε, σκεφτούμαστε να ανοίξουμε πιο προσεκτικά, με πιο λίγο προσωπικό. Άρα υπάρχει και ενδεχόμενο να μην ανοίξετε. Ναι. Ήδη πολλές επιχειρήσεις το μελετούν να μην ανοίξουν. Είμαι εξειδικευμένος οικοδόμος στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας, έκτακτος. Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε να κάνετε εργασίες σε μια άδεια πόλη. Με ποια συναισθήματα? Φυσικά τα συναισθήματα δεν είναι καλά, διότι δυστυχώς όπως βλέπετε είναι έρημη η Νάπα. Φαντάζομαι να είναι έρημη μέχρι το τέλος του Ιούνιου, όχι περισσότερο, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, έστω και εσωτερικών τουρισμών και σιγά σιγά και από το εξωτερικό. Και εύχομαι να πάμε ολίγοντι καλά. Όχι πολύ καλά, ολίγοντι καλά, να περάσουν. Έχετε θεωρήσει πλέον ως δεδομένο ότι η χρονιά η φετινή δεν θα είναι όπως τις άλλες, αντιλαμβάνομαι? Σίγουρα δεν θα είναι όπως τις άλλες, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Είπαμε, να πάμε ολίγον καλά, δεν θέλουμε να πάμε όπως παλιά. Ολίγον καλά και σιγά σιγά θα γίνει όλα όπως πρέπει. Ναι. Αυτή η κρίση η οποία επηρεάζει προφανώς και την περιοχή εδώ δημιουργεί και θέματα στον κόσμο σε σχέση με θέσεις εργασίας, κάποιον άγχος το οποίο μπορεί να έχει, συζητούν οι τόπακες εδώ μεταξύ τους? Βεβαίως, ξέρεις ότι στον τον πλανήτη το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι το οικονομικό και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Αν δεν έχεις χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν έχεις δουλειά, φυσικά το άγχος έρχεται από μόνο του, δεν μπορείς να το ελέξεις. Εντάξει, ελπίζω, είπαμε, να μην πάει πολύ αυτή η κατάσταση και να μπορέσουμε σύντομα να ξεαχωθούμε. Αλλά ο κόσμος πρέπει να βγει έξω. Είναι απλή λογική. Δεν θέλει ούτε πολυπλοϊκό, ούτε τίποτα. Μάσκα, γάντια, απόσταση. Και να ανοίξουν και οι θάλασσες, δεν λέω έτσι σύντομα οι παραλίες, αλλά οι θάλασσες να ανοίξουν, οι δρόμοι να ανοίξουν, τα καταστήματα που πρέπει να ανοίξουν, να ανοίξουν και αυτά, όχι αυτά που είναι πολλά, αυτά που χρειάζονται, που είναι αναγκαία, και όταν κρατούν τις αποστάσεις, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και με τον καιρό που θα έχουμε σε λίγο, δεν νομίζω εγώ να ζήσει αυτός ο καταραμένος. Πέρσι τέτοιον καιρόν ακριβώς, ποια ήταν η κατάσταση εδώ, ήταν σε πλήρη κινητοποίηση η Αγία? Επέτανε η Άννα. Έτσι καιρόν η Άννα επέτανε. Και δικνέστα σου λέω, εμείς είναι η δουλειά μας τούτη. Γυρίζουμε όλη τη μέρα, κάνουμε εργασίες μες στη Άννα. Επέτα στην κυριολεξία. Καταγωγή σας από πού είναι? Εγώ προέρχομαι από το χωρίο Μαραθόβουνος, πρόσφυγας από τη Μεσαωρία, το χωριό με τους Χουβαρτάδες και τους Γλεντζέδες. Γι' αυτό να κατέληξες Αγία Νάπα. Ο λόγος που ήρθα στην Αγία Νάπα είναι ακριβώς η θάλασσα. Ναι, σε τράβηξε εγώ. Σαωρία δεν έχει θάλασσα. Ήρθε η θάλασσα και παντρεύτηκα εγώ, δόξα σε Θεώ. Μια χαρά είμαστε. We'll be right back.
Αναχωρώντας από την Αγία Νάπα κατευθυνθήκαμε προς τον Πρωταρά. Διαμέσου της μαγευτικής περιοχής του Κάβον Γκρέκο, κάναμε μια στάση σε μια άλλη όμορφη παραλία. Επόμενος μας σταθμός, άλλη μια φημισμένη και ξακουστή παραλία της Κύπρου. Η παραλία Φίκτρη, εδώ στον Πρωταρά. Και εδώ τα πράγματα θυμίζουν όσα συναντήσαμε στην Αγία Νάπα. Παντού σιωπή και ερημιά. Εγώ είμαι από τους πρώτους, είμαι από το 1986. Ζούμε την εποχή περίπου το 86 που δεν είχε ούτε δρόμους. Εδώ έχουμε δρόμους, δεν έχει τίποτα. Είναι όλα νεκρά. Έτσι το παρομοιάζεται. Ναι, ναι. Ποιες είναι οι σκέψεις σας τώρα για τη σεζόν? Η σκέψη μας, από ό,τι ακούω, γιατί είμαι και εμπλεκόμενος στα ξενοχεία, από αρχές Ιουλίου, δειλά-δειλά, νομίζω θα ξεκινήσουμε. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχει δουλειά. Αυτό πώς μεταφράζεται σε κόστος, συγκρινόμενο πάντα με την περσινή σεζόν? Το κόστος είναι, δεν μπορεί να το αντιληφθείς, το αντιλαμβανόμαστε εμείς που το ζούμε. Είναι εις πράξεις μηδέν και πιστεύουμε θα είναι πολύ μειωμένη δουλειά. Θα το εργαστούμε με πολύ μειωμένο προσωπικό και αν βγάλουμε τα έξοδα συντήρησης του καταστήματος, θα είναι ευχής έργο. Ναι. Εσείς εργοδοτείτε αρκετών κοσμών εδώ? Εγώ εργάζομαι εδώ με 12 άτομα. 12 άτομα. Την περσινή σεζόν. Ναι. Θα επανέλθω στο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω, αντίστοιχη περσινή περίοδος, την ίδια μέρα που μιλάμε τώρα, πώς ήταν η κίνηση εδώ? Είμαστε αυτοί που ήταν ανοιχτοί, είχαμε φοβερή δουλειά. Γιατί πέρσι συνέβεπτε με το Πάσχα, να δεν κάνω λάθος. Ναι. Είχε αρκετή δουλειά. Και βασικά ήταν η πρεμιέρα της σεζόν που λέμε, ναι, της καλοκαιρινής, ναι, ναι. Αυτή η περίοδος. Αυτή η περίοδος, τον Απρίλιο, αρκετοί δεν ανοίγουν, αρκετοί ανοίγουν, ξεκινάει η σεζόν, μετά το Πάσχα ανοίγουν όλοι. Αλλά αυτοί που ήμασταν ανοιχτοί πάντα, γιατί εγώ μένω ανοιχτός ολόχρονα, έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε την πελατεία μας.
Ναι. Κάνετε οποιασδήποτε σκέψεις σε σχέση με το προσωπικό κλπ. Από ό,τι ακούμε, βάσει των μέτρων που θα μας δώσουν για να εργαστούμε τα 2 μέτρα απόσταση στα τραπέζια καρέκλες, περίπου θα εργαστούμε με το μισό προσωπικό. Αναπόφευκτα, ε. Αναπόφευκτα, αν όχι και λιγότερο. Από την αμέσως επόμενη μέρα του διαγγέλματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, άνθρωποι των υγειονομικών υπηρεσιών σάρωσαν ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο και άρχισαν να ενημερώνουν εστιατόρες και μαγαζάτορες για τα νέα δεδομένα. Ναι, ήρθαν και μας έδωσαν εντολές πώς θα εργαστούμε από σήμερα μέχρι τις 21 που θα ανοίξουν κανονικά τα εστιατόρια στους υπαίθριους χώρους. Τι εντολές πήρατε? Οι εντολές είναι μάγειρας και παιδί που κάνει τον delivery να έχουν γάντια, να έχουν μάσκα, αντισηπτικά, τα πάντα ό,τι προβλέπει ο σημερινός κανονισμός για κατοίκον διανομή. Μέσα δεν μπορεί να μπει κανένας, αν μπει πάλι θα είναι με μάσκα και γάντια, δεν μπορεί να καθίσει κανένας. Άρα εσείς θα δουλέψετε μόνο τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Στις 21 Μαΐου. Εδώ με βάση τους υπολογισμούς και τις οδηγίες που πήρατε για τις αποστάσεις. Ναι. Πόσος κόσμος αναμένεται να μπορεί να κάθεται ταυτόχρονα στο χώρο που είμαστε? Εδώ το χώρο έξω μας έπαιρνε περίπου 80 άτομα. Πολύ πιθανόν 35 με 40 άτομα. Η περιοχή ευρύτερα, πρωταρά παραλιμνίου και κυρίως το παραλίμνι, ναι, πιστεύετε ότι θα δοκίμαστε και στον τομέα της ανεργίας? Πάρα πολύ. Αυτά που λέγονται ότι θα προσλάβουμε το προσωπικό για να προσπαθήσει το κράτος να βοηθήσει, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή 12 υπαλλήλους στο εστιατόριο και να πληρώνω τα μισά λεφτά και να μπορέσει και το κράτος να πληρώσει τα άλλα μισά που λέγεται. Εγώ πιστεύω θα δοκιμαστεί πάρα πολύ στην ανεργία. Η περιοχή, ειδικά Αγία Νάπας, Πρωταρά, πάρα πολύ. Εδώ έχετε υπαλλήλους τους οποίους για χρόνια έχετε παρά το πλευρό σας, κάποιους? Έχω υπαλλήλους από 21 χρόνια. Εδώ. 21 χρόνια. Ναι, ναι. Είμαι από το 86. Αρχίσαν και διλήμματα τώρα στο μυαλό σας? Όχι, όχι. Η βασική ομάδα θα μείνει και θα εργαστεί και θα υποστώ το κόστος. Αυτό το νιώθετε περισσότερο σε αισθηματικά? Πρέπει να το κάνω. Ναι. Είμαι υπόχρεος. Ηθικά παραπάνω, έτσι. Δεν μπορεί να τους εγκαταλείψεις αυτούς τους ανθρώπους. 21 χρόνια δουλεύω μαζί σου. Τα ξενοδοχεία της περιοχής Βουβά, θυμίζοντας την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Κατά την περιδιάβασή μας συναντήσαμε ένα στέλεχος εταιρείας αλυσίδας ξενοδοχείων που εργοδοτεί υπό κανονικές συνθήκες χιλιάδες ανθρώπους. Κύριε Μιχαηλίδη μου, πώς είναι η κατάσταση, διαφορετική σεζόν φέτος σε σχέση με πέρσι? Είναι μια τραγική κατάσταση, μπορώ να πω, όσον αφορά τον τομέα μας. Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, οι καφετερίες και γενικά όλα τα καταλήμματα είναι κλειστά. Ο κόσμος βρίσκεται στην ανεργία, στο επίδομα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να επιβιώσουμε μέχρι να έρθουν καλύτερες μέρες. Οι σχεδιασμοί
για τη σεζόν και μιλάμε πλέον για Ιούλιο-Αύγουστο. Γίνονται ήδη ή είναι κάτι το οποίο θα περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί και η πανδημία? Κάποιοι σχεδιασμοί έχουν γίνει ήδη από το τμήμα, από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας. Όμως, αναλόγως τα πράγματα, επειδή αλλάζουν μέρα με την ημέρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι το δίλημα είναι αν θα ανοίξουμε, αν δεν θα ανοίξουμε, πόσα θα ανοίξουμε κλπ. Σε ό,τι αφορά ξενοδοχεία. Ακριβώς αυτό είναι το δίλημα, ναι. Αυτό είναι το δίλημα. Πόσα θα ανοίξουμε, πότε θα ανοίξουμε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουμε. Διότι θα χρειαστούμε να. Θα μπουν κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν τα θέματα ασφάλειας και υγείας με τα νέα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, τα οποία πρέπει να έχουμε και εμείς τον χρόνο να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας σωστά για να μπορεί να αντεπεξέλθει να προσφέρουμε τις αναμενόμενες υπηρεσίες. Πόσον κόσμο εργοδοτεί η εταιρεία γενικά? Η εταιρεία εργοδοτεί γύρω στα 2.100 άτομα. Δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι εργοδοτούσαμε 2.100 άτομα, εποχιακούς και μόνιμους. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε να αντιμετωπίσετε επιπλέον διλήμματα. Ακριβώς. Έχουμε, διότι αρκετό από το προσωπικό, όλο το προσωπικό, το 90% του προσωπικού βρίσκεται εκτός εργασίας. Αντιλαμβάνεστε, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Εμείς εργοδοτούμε γύρω στα το 10%, ίσως κάτι ή περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι. Η ετοιμότητα, αντιλαμβάνομαι όμως, υπάρχει σε περίπτωση που δοθεί σύνθημα προχωράμε όπως προχωράμε. Πόσο καιρό θέλουμε για να έχουμε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία? Για τα ξενοδοχεία, είπα, όπως έχω προαναφέρει, εμείς δεν προβλέπεται ότι θα ανοίξουμε όλα τα ξενοδοχεία μας ταυτόχρονα όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ανοίγουμε τα ξενοδοχεία μας, τα ξενοδοχεία μας θα λειτουργούν αναλόγως της ζήτησης που θα υπάρχει. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και εφόσον μας δοθεί το πράσινο φως να ξεκινήσουμε. Γενικά, αντιλαμβάνομαι ότι ο χαρακτηρισμός χαμένη χρονιά θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Σίγουρα. Είμαι ο Γιώργος Οικονόμου, επιθεωρητής παραλιών στον Δήμο Παραλιμνίου. Σημαντικό ποστό, ειδικά αυτήν την περίοδο όπου αναμέναμε παραλίες γεμάτες, αλλά ήρθε η αναποδιά με τον κορονοϊό. Έτσι ακριβώς. Ως Δήμος Παραλιμνίου φυσικά και ως υπηρεσία έχουμε φροντίσει στην ετοιμασία των παραλιών, έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες και εργασίες για να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε με την άρση των μέτρων που θα επιτρέπεται η μαζική κάθοδος στις παραλίες, να είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Συναισθηματικά πώς σας βρίσκει αυτή η περίοδος? Εντάξει, πραγματικά βιώνουμε μια θλιβερή κατάσταση. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο οι παραλίες μας ήταν ασφιχτικά γεμάτες, ενώ τώρα είναι άδειες. Δεν υπάρχει ψυχή κάτω στις παραλίες. Σίγουρα είναι θλιβερό το γεγονός. Τι εργασίες γίνονται περίπου την περίοδο πριν την κάθοδο των... Κάθε χρόνο, σημαντικό το ερώτημα σας και χαίρομαι που το θίξατε, διότι στο Δήμο Παραλιμνίου είμαστε παρεξηγημένοι με την άποψη ότι κατηγορούμαστε από κάποιους ότι προβαίνουμε σε εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται. Όπως γνωρίζετε, οι παραλίες των Πρωταράν έχουν μεγάλη κατοφέρεια, η άμμος. Και τη χειμερινή περίοδο, λόγω των βροχοπτώσεων, η άμμος από το πίσω μέρος της παραλίας κυλά και μετατοπίζεται προς τα κάτω, προς τη θάλασσα. Επομένως, κάθε χρόνο, τη χειμερινή περίοδο, πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες για την επαναφορά της άμμου και την επίστρωση της, ούτως ώστε να είναι και εμφανισιακά και να μπορεί ο κόσμος να χαίρεται τις αμμουδιές μας.
είναι φαινόμενο το οποίο πρέπει να διορθώνουμε κάθε χρόνο. Μεγάλο κόστος βιώνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από τη θάλασσα. Συναντήσαμε μερικούς εξ αυτών στο αλλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Νικολάου. Κύριε Χριστάγη μου, με τι ασχολείστε? Με το ψάριμα. Χρόνια αρκετά? 15 χρόνια περίπου. Άρα είναι το επάγγελμα σας? Ναι. Η ζήση σας που λέμε. Σε ένα σημείο ναι, αλλά αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλειές για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, επειδή το ψάρεμα με τα προβλήματα του είναι λίγο δύσκολο. Τώρα με την εποχή του κορονοϊού αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν σφίξει κι άλλων τα κολάνια. Σίγουρα, ναι. Θα μας πείτε λίγο πώς το βιώνετε. Μετά το 13 του Μάρτη νομίζω που άρχισε το όλο θέμα αυτό, ο κόσμος είναι σπίτι του, εμείς δεν μπορούμε να διαθέσουμε το ψάρι, ούτε οι ψαγορές το παίρνουν. Μας το είπαν. Μπόραμε να πηγαίνουμε στο ψάρι, αλλά τι θα κάνει στο ψάρι? Αυτό είναι το πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω και των περιοριστικών μέτρων ο κόσμος πράγματα, ναι, δεν αγόραζε, ναι, έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα, ναι. Τώρα ο κόσμος με τα λεφτά δυσκολεύεται, δεν θα αγοράσει ψάρι. Είναι πιο δύσκολο. Εσείς τώρα όλο αυτό το διάστημα πώς βγάζετε τα προς το ζήν, υπήρχε σε ένα σχέδιο? Το σχέδιο που υπήρξε είναι τώρα τους 2 μήνες, ήρθε το Τμήμα Αλληλείας, μας έδωσε, με έκανε την προσφορά του όποιοι θέλουν. Το 90% το δέχτηκε νομίζω, στο λιμάνι μας. Μας φράγησαν το σκάφι και από 1.000 ευρώ το κάθε ψαράς το μήνα. Είστε οικογενειάρχης, ναι, έτσι? Έχετε και παιδιά? Ναι. Πώς ανεπιτρέπετε? Έχω 3 παιδιά. Ο ένας που ο γιος είναι στο εξωτερικό, μένει εξωτερικό, θα μείνει εξωτερικό. Και ακόμα 2, ο ένας θα πάει στρατό φέτη και μια κόρη που δουλεύει μαζί με τη γυναίκα μου σε ένα εστιατόριο που διαθέτει η γυναίκα μου. Μάλιστα. Βγαίνουν τα πράγματα ως προς το ζήν που λέμε? Μόνο το ψάρμαν όχι. Η χρονιά φέτος τη θεωρείται χαμένη? Μιλώ και ευρύτερα για τον τουρισμό, ναι, και την περιοχή. Η περιοχή νομίζω είναι χαμένος, η χαμένη σεζόν, αλλά νομίζω με τους Κυπρέους που θα έρθουν κάτω, αυτοί που τους πρόσεχα φυσικά, θα τους έχουν πάλι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, που λέτε, γιατί όταν είπαμε και εμείς σε κόσμο ότι θα πάμε στην περιοχή, ο κόσμος ξέρει που θα πάει. Το σημείωσαν αυτό. Ναι, ο κόσμος ξέρει που θα πάει. Εκεί που τον εκτιμούσαν, θα πάει εκεί. Ναι, επειδή υπήρξαν και φαινόμενα κακά τα ψέματα, ναι. Όπου επενδύαμε στους ξένους και ξεχνούσαμε, ναι, τους Κυπρίους. Ναι. Είναι καλό που γίνεται για αυτοκριτική, το συζητάτε εδώ στην περιοχή αυτό? Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, ναι. Εδώ στην περιοχή ασχολούμαι με τον τουρισμό. Έχω 8 πλοϊκό σκάφος που κάνω κρουαζιέρες στην περιοχή. Αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα μου. Ναι. Είναι τα σκάφη που όταν είμαστε στον Πρωταράντα βλέπουμε γεμάτα, ναι, ναι, κόσμο που πάνε και έρχονται. Ναι, ήταν γεμάτα κόσμο. Ναι, για φέτη να παίρνουν και να έρχονται μόνα τους. Με τα μέτρα που έχουμε τώρα για την επιδημία που έχουμε τώρα, για μας είναι πολύ δύσκολο να επανακινήσουμε τη λειτουργία των σκαφών. Με τα μέτρα που υπάρχουν τώρα, και ξέρω εγώ, σίγουρα θα μειωθούν και τα άτομα πάνω στο σκάφος λόγω ασφάλειας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν. Για μας για την ώρα είναι σχεδόν νεκρή, διότι είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να αρχίσουμε με αυτά τα μέτρα λόγω ασφάλειας πάλι. Εμείς βλέπουμε τη σεζόν χαμένη εντελώς, διότι αποκλειστικά δουλεύουμε με τον τουρισμό. Αυτό θα σας ρωτούσα, στο σκάφος σας πόσα άτομα μπορούν να... Σαν το σκάφος το δικό μου έχει άδεια για 49 άτομα. 49. Από τα 49
περίπου οι ξένοι πόσοι ήταν πάνω? Οι ξένοι πάντα ήταν γύρω στο 90-95%. Γενικά η περιοχή τι γίνεται, πώς τα συζητάτε, γιατί γνωρίζουμε ότι πέραν από εσάς η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εργοδοτείται είτε σε ξενοδοχεία είτε σε επιχειρήσεις κλπ. Υπάρχει ανησυχία για το μέλλον ευρύτερα της περιοχής? Βέβαια υπάρχει, ότι μέχρι στιγμής ό,τι είχαμε για τη φετινή σεζόν έχουν ακυρωθεί όλα. Κάποιοι που έδωσαν και προκαταβολές για είτε να κάνουν γενέθλια, πάρτις ή μια κουρατζέρα, έδωθηκε πίσω το ποσόν αυτών, διότι δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, διότι για μας η σεζόν θα είναι κλειστή ανάμιση σεζόν, για ανάμιση χρόνο, που το 19 το Νιόβρη μέχρι το 21 το Μάη που να ξαναρχίσουμε, για μας είναι ανάμιση χρόνος, όχι 6 μήνες ούτε 8 μήνες. Ναι, σωστό, τα έξοδα του σκαφών ευκήγαν έξω για τη χειμερινή σεζόν για συντήρηση, όπως κάθε χρόνο. Αντιλαμβάνεσαι, ένα σκάφος έχει τεράστια έξοδα να συντηρηθεί για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν. Όλοι μας τα κάναμε, διότι και περιμέναμε ότι να έρθει τούτη πανδημία. Εμείς τα κάναμε, τα πληρώσαμε και περιμέναμε από τη σεζόν να δουλέψουμε, να εισπράξουμε. Τώρα εισπράξη δεν υπάρχει, τα έξοδα συνεχίζουν να υπάρχουν. Να δούμε τι θα γίνει. Για μας είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ζητούμε και εμείς κάποιες χαλαρώσεις, λεφτά ζητούμε, κάποια βοήθεια, χαλάρωση λόγω της πανδημίας, να μπορέσουμε και εμείς να σταθεροποιηθούμε, να μπορέσουμε να αντέξουμε, γιατί όποτε να έρθει η καλή ώρα, αν έρθει ο κόσμος, να μπορούμε να δουλέψουμε. Ή αν δεν δουλέψουμε, που μάλλον δεν θα δουλέψουμε, θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς τους αυτοπλώους. Μάλιστα. Έχετε οικογένεια? Ναι. Μάλιστα. Πώς το βιώνετε έτσι οικογενειακά? Πώς το βιώνουμε, το παλεύουμε. Δηλαδή, έχουμε κάποιες οικονομίες που όλα τα χρόνια τούτα, που θα αντέξω για πολύ. Έχω και δυο παιδιά που τα σπουδάζω. Δύσκολη η σεζόν τώρα. Αντιλαμβάνεστε, τα έξοδα είναι πάρα πολλά, τεράστια τα έξοδα. Δεν μόνο να ζήσεις την οικογένεια, φαγητών και τα αναγκαία. Υπάρχουν και τούτα που δεν μπορείς να σταματήσεις κάτι που τούτα. Είμαι πραγματικά λυπηρών, μπορώ να πω και θλιβερών, μας πληγώνει. Όμως την ίδια στιγμή, επειδή η υγεία είναι πάνω από όλα, μας κάνει να ανασυντάσσουμε δυνάμεις και να θέλουμε να επαναρχίσουμε, να επανεκκινήσουμε, ούτως ώστε να φτιάξουμε τόσο τον Πρωταράν, όσο την επαρχία Ναμοχώστου του, όσο και την υπόλοιπη Κύπρο, και αντιφέρουμε στο σημείο που ήταν προηγουμένως. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά σημεία με βάση τα σημερινά δεδομένα τα οποία έχουμε. Γι' αυτό και εμείς έχουμε εστιάσει τις δράσεις μας στο να έχουμε τον τόπο μας έτοιμο να υποδεχτεί κόσμο όσον αφορά την τουριστική περιοχή. Αυτό το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι ο Πρωταράς, λόγω του ότι είναι η λατρεία των Κύπριων παρακτηριστών, θα τους έχουμε κοντά μας. Έχει μια προοπτική. Υπάρχει μια προοπτική. Η προοπτική θα υπάρχει, νομένου ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν θα είναι αποτρεπτικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα βάλουμε την υγεία υπεράνω οποιασδήποτε άλλης δράσης ή δραστηριότητας. Θα αναμένουμε και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι.
Πώς το βιώνει ο κόσμος, γιατί υπάρχει και ευρύτερος αντίκτυπος, αντιλαμβάνομαι, γιατί ένα ξενοδοχείο δεν είναι μόνο οι τουρίστες, είναι και το προσωπικό, είναι και στο βάθος η ανεργία και η ανησυχία και η διαβίωση. Είναι μια αλυσίδα η οποία επηρεάζει όλους. Χθες είχαμε μια σύσκεψη με 2-3 ξενοδόχους, τους οποίους θέλαμε να δούμε τις απόψεις τους, θέλαμε και έγινε αυτή η σύσκεψη με τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπας, τους ακούσαμε, είναι όλοι προβληματισμένοι. Είναι αβέβαιο. Έχουν ετοιμότητα, αυτό που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα είναι το εξής, ότι μέσα σε μία εβδομάδα, με μία εβδομάδα προειδοποίηση, οι ξενοδόχοι μπορούν να ξεκινήσουν δουλειά. Απλώς δεν είναι σίγουροι αν αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουν ή όχι, διότι αντί να ανοίξουν 50 ξενοδοχεία και να έχουν μια πληρότητα της τάξης του 3%, του 4%, του 5%, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ζημιογόνο και στο τέλος θα χαθούν οι επιχειρήσεις τους, θα πτωχεύσουν. Όλα αυτά είναι θέματα που τους προβληματίζουν. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα καθοριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου σε σχέση με το τι θα συμβεί στις παραλίες, τι θα πρέπει να γίνει στο ξενοδοχείο, με ποιον τρόπο θα σερβίρεται το πρόγευμα, με ποιον τρόπο θα είναι στα δωμάτια ο κόσμος. Όλα αυτά αλλάζουν τη ζωή μας. Θα πρέπει να γίνουν κάποια πρωτόκολλα και με βάση τα πρωτόκολλα αυτά ο κάθε ξενοδόχος θα αποφασίσει αν είναι προς το συμφέρον του να ανοίξει για τη φετινή τουριστική περίοδο ή όχι. Με την απώλεια ανεσόδων που εντάξει είναι φως φανάριων θα υπάρξει και για την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς το σκέφτεστε, γιατί από τη μια είναι προφανές ότι θα χαθούν έσοδα από φορολογίες κλπ. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια απέτηση προς εσάς από χαλαρώσεις σε οφειλές. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν είναι μια αλυσίδα πάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος δεν μπορεί να αντέξει άλλα φορτία. Την ίδια ώρα, διότι δεν υπάρχουν έσοδα. Αν υπήρχαν έσοδα, θα ήταν διαφορετικό. Την ίδια ώρα, το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους, είτε τις κοινότητες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ημικρατικούς οργανισμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με την κάθε επιχείρηση, το κάθε σπίτι, το κάθε νοικοκυριό. Όλοι μας θα πρέπει να σφίξουμε το λουρί, θα πρέπει να σφίξουμε το χέρι μας, να περιορίσουμε τα έξοδα μας, ώστε να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούμε να ξεπεξέλθουμε στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Θα δούμε την μεγαλύτερη εικόνα. Στόχος μας όλων πρέπει να είναι να γίνουμε καλύτεροι, ούτως ώστε να μπορούμε το 2021 γρήγορα να επανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, εκεί πρέπει να δούμε όλοι μας. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θέματα θα δούμε στην πορεία πώς τα αντιμετωπίζουμε. Με φοβίζουν τα χειρότερα. Με φοβίζει να υπάρξει πιθανότητα κόσμος να μην έχει φαγητό να φάει. Ολοκληρώνοντας το διπορικό μας και παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής στη Λευκωσία, κάναμε άλλη μια στάση στην Αγία Νάπα. Η ώρα περασμένες 9 το βράδυ. Είναι η ώρα που υπό κανονικές συνθήκες θα γινόταν το αδιαχώρητο σε εστιατόρια, ταβέρνες, μπειραρίες και κλαμπ. Η σιωπή εκοφαντική όσο ποτέ άλλοτε.